μεταφυσικό, το ενδιάμεσο στάδιο από τη ζωή στο θάνατο, αλλά και η προσπάθεια εξέλιξης περιγράφονται στις σελίδες του μυθιστορήματος της Μαρίας Χατζόγλου με τίτλο «Ορατώνται και αοράτων». Σε ένα σκηνικό το οποίο είχε στηθεί στο θέατρο Ηλίσια, η συγγραφέας έκανε την ιδιαίτερη παρουσίαση του βιβλίου της. Το βιβλίο μου πραγματεύεται την αθανασία της ψυχής και τη δύναμη της αγάπης και τη δυναμική του έρωτα. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα και είναι λίγο μεταφυσικό. Ο κεντρικός ήρωας είναι ο Γεωργίης, είναι ένα φάντασμα και μιλάει για τη ζωή του, τη ζωή, το θάνατο. Έχει τη δύναμη να ερωτεύεται ακόμη και ως φάντασμα και ψάχνει να βρει τι είναι εκείνο που μπορεί να εξελίξει την ψυχή να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Η ιδιαίτερη παρουσίαση σκηνοθετήθηκε από τον Γρηγόρη Βαλτινό, ο οποίος μαζί και με τη Ρένια Λουιζίδου διάβασαν αποσπάσματα του βιβλίου. Βρίσκομαι στο κατόφλι της ζωής. Όταν το δρασκελίσω θα με περιμένει ένας καινούριος κόσμος. Κι εγώ θα ρηχτώ σε αυτόν με πρωτόγνωρη χαρά. Σαν να είναι η πρώτη φορά. Ταχιά της ταφής ήρθε σπίτι μας ο Τούρκος διοικητής της χωροφυλακής για τις ανακρίσεις. Εγώ ήμουν πάνω στο χαγιάτι και σιδέρωνα όταν άκουσα την αψιά φωνή του. Κατέβηκα γρήγορα τις σκάλες να βάλω το παράντι πίσω από την πόρτα μας, μα ήταν ήδη όλοι τους μέσα. Γύρισε το κεφάλι ο διοικητής και όταν με είδε, κάρφωσε τα μάτια πάνω μου σαν να είδε φάντασμα. Αν και ήταν το πρώτο της βιβλίο, η συγγραφέας φαίνεται πως έχει ήδη υποστηρικτές, αφού το θέατρο ήταν γεμάτο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είδα τις αρετές του, είδα τη θεατρικότητά του και θα χαρώ ακόμα περισσότερο αν τα καταφέρω να το κάνω στο θέατρο. Έχει τρομερή δραματουργική αξία. Ο δε ρόλος του Γεωργή είναι ζηλευτός. Πραγματικά θα ήθελα να τα καταφέρω, να τον παίξω εγώ. Ο Γεωργής είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μάλιστα έχει αυξήσει τη γνώση του περνώντας σε μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη ζωή θα μπορούσαμε να πούμε έτσι εντός εισαγωγικών. Μια ζωή πέρα από τη ζωή. Είναι πλέον νεκρός, είναι πεθαμένος ο Γεωργής και ουσιαστικά είναι οι αναμνήσεις, είναι η αφήγηση ενός φαντάσματος, ενός ανθρώπου που συνεχίζει να ζει πέρα από τη ζωή. Είναι συγκλονιστική η σύλληψη. Το βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήξερα τη συγγραφέα. Γνωριστήκαμε μέσω του Γρηγόρη του Βαλτινού. Μου το έδωσε το βιβλίο χωρίς να είμαι υποψιασμένη για το τι πρόκειται να διαβάσω και πραγματικά μαγεύτηκα. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτή την ικανότητα, την συγγραφική, εκδίδει για πρώτη φορά. Της εύχομαι να είναι, να τα κατοστήσει. Δεν ξέρω ποια ηρωίδα να πρωτοδιαλέξω και ποιον ήρωα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πληθώρα.